από το Αλάσσερ της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για την κόρη της Αναστασία. Εξυφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1922 σε ηλικία 8 ετών κοντά στο Αξάρι. Παρακαλεί όποιον μπορεί να δώσει την παραμικρή πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, ο τάφος σου άδειος και σε μια γωνιά μια χούφτα λόγια αδιάβαστα χαρτιά. Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, αντί για σε αναστήθηκε η Τουρκιά, η πόλη πάει και η Σμύρνη στη φωτιά. Διπλοχαμένη Αγία Σοφιά, στερνή φωνή στην ερημιά, την Προύσα καίνε και στο Αϊβαλί, σταυρός σαν κάθε ξύδι και χολή. Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Μπουνάρβαση, στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ, και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Το γιο τους Μιχαλάκη, ηλικίας 13 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922, κοντά στην ξύλινη αποβάθρα. Αρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, μες του πετρέλαιου τη δρακοσπηλιά, να σ' αναστήσω ήρθα μόνειρα παλιά, πέτρινε πεθαμένε βασιλιά. Καροκαμένος στη σεχή,
Πάνε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί.